Καλώς ήρθατε στην Πολιτεία Απειλή Πολιτών, κυρίες και κύριοι, και σήμερα θα συζητήσουμε το φαινόμενο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια της πώλησης πακέτων δανείων από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα στα λεγόμενα funds του εξωτερικού. Γι' αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Στέριο Τζίντζιο, υποψήφιο βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό Σερών. Κύριε Τζίντζιο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μιλωνά, καλησπέριζω όλους τους ελεύθερους Έλληνες. Κύριε Τζίτζιο, μεταπόληση κόκκινων δανείων σε funds του εξωτερικού από τις ελληνικές τράπεζες. Τι ισχύει πραγματικά σε αυτό το θέμα? Έχουμε δει σε προηγούμενη εκπομπή μας, κύριε Μιλωνά, ότι με βάση το ΦΕΚ 2471Β του 2006, του 2008, με συγχωρείτε, έχουν βάλει οι τράπεζες ως εξασφαλίσεις για να πάρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για να μπουν στο πρόγραμμα εγγύησης ρευστότητας των τραπεζών και στο κομμάτι των κεφαλαιοποιήσεων και ανακεφαλαιοποιήσεων αυτών, έχουμε δει να βάζουν ως εξασφαλίσεις ακόμα και τα δάνεια φυσικών προσώπων, πέρα από επιχειρήσεις, πέρα από ναυτιλιακές εταιρείες, πέρα από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Έχουμε δει στο άρθρο 6, στην παράγραφο 2, να βάζουν ως εγγυήσεις και τα ενυπόθηκα δάνεια, είτε με προσημείωση είτε με υποθήκη, των φυσικών προσώπων. Αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Ξεκάθαρα. Ισχύει και σήμερα, έτσι. Ξεκάθαρα. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το 2010 με το νόμο 3864, το οποίο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υποτίθεται ότι είναι το δημόσιο, όμως στην ουσία δεν είναι. Είναι η ΝΠΙΓΙΟΤΑΔΕΛΤΑ, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι στην ουσία ένας ιδιωτικός οργανισμός, τον οποίο και εμείς πάλι τον εγγυηθήκαμε. Αγόρασε δηλαδή το πλειοψηφικό υποτίθεται πακέτο των 4 συστημικών τραπεζών, Αλφα, Εθνική, Eurobank και Πειραιός, όπου η Τράπεζα της Ελλάδος όρισε ότι αυτές είναι οι ικανές και 18 άλλες τράπεζες εξαφανίστηκαν τα χρόνια αυτά της κρίσης, θα λέγαμε, όπως χαρακτηρίζεται εσωτερικά μα και εξωτερικά της χώρας. Αυτά τα 10 χρόνια λιτότητας, ύφεσης, βαθιάς ύφεσης, αυτή είναι η ορολογία η οποία χαρακτηρίζει την πραγματικότητα. 18 τράπεζες χάθηκαν και δεν υπάρχουν πλέον μέσα από το χάρτη, γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος όρισε ότι αυτές οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν την κεφαλαιακή επάρκεια, το είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή, έχουν την κεφαλαιακή επάρκεια ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα στο πρόγραμμα εγγύησης ρευστότητας. Αυτές οι τράπεζες λοιπόν, βάζοντας ως εξασφάλιση. Τι σημαίνει εξασφάλιση, κύριε Μιλωνά? Εξασφάλιση σημαίνει, να δώσουμε ένα δείγμα, είστε εσείς ο πελάτης, είμαι εγώ η τράπεζα, έρχεστε να πάρετε ένα δάνειο και εγώ σας ζητάω εξασφαλίσεις, αυτό που λέμε εγγύηση. Τι εγγυήσεις μπορείτε να δώσετε εσείς? Ότι θα δώσετε πίσω το δάνειο, και αν δεν δώσετε πίσω το δάνειο, ποιες είναι οι εξασφαλίσεις σας, ούτως ώστε εγώ να μπορέσω να κάνω κατάσχεση στις εξασφαλίσεις σας για να μπορέσω να είμαι εντάξει όσον αφορά με τα χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι σας δάνεισα, γιατί είδαμε σε άλλη εκπομπή ότι στην ουσία οι τράπεζες δεν δανείζουν χρήματα, μεταβιβάζουν μέσω μιας διαδικασίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία κόβει στο όνομα του ελληνικού λαού, το όνομα του Έλληνα πολίτη δηλαδή, ομόλογο, δίνει, κόβει το χρήμα παλαιότερα δραχμή, σήμερα έρχεται μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν έχει καμία σημασία, είναι ακριβώς ο ίδιος, απόλυτα ίδιος μηχανισμός, δίνει χρήματα, χαρτί δηλαδή. Αν θυμάστε, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει πως μέσω συμμετοχών της Εθνικής Τράπεζας και όχι μόνο σε άλλες επιχειρήσεις, με χαρτιά, γιατί τα χρήματα είναι ένα χαρτί τυπωμένο, μπόρεσαν και υφάρπαξαν, αντέλαξαν περιουσίες, ύλη, υποδομές, μόχθο, υδρότα, υπεραξία. Έτσι λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, τυπώνοντας χαρτί, δίνοντας χαρτί, με εγγύηση του Έλληνα πολίτη μέσω αυτού του μηχανισμού, δίνουν πάλι πίσω στον Έλληνα πολίτη τα δικά του. Οπότε, στην περίπτωση αυτή του 2471 ΦΕΚ Β του 2008,
βάλαν ως εξασφάλιση, οι ίδιες οι τράπεζες δηλαδή, βάλαν ως εγγύηση της δανειοδότησης που πήραν με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, η οποία υπερβαίνει, προσέξτε το νούμερο, υπερβαίνει με 14 συγκεκριμένα φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως, για να μην κουράσουμε τον κόσμο, μπορούμε απλά να τα αναφέρουμε, με 24 φύλλα εφημερίδας κυβερνήσεως, δώσαμε άνω των 586 δισεκατομμυρίων ευρώ, μαζί με αυτά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα 49 μισό, μαζί και με τα 50 δις που δώσαμε ως εγγύηση για τον ELA, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Έχουμε φτάσει στα 586 δισεκατομμύρια μέχρι και σήμερα που μιλάμε, μέχρι το 2019 για να είμαι απόλυτα ακριβής, στις τράπεζες, και οι τράπεζες δώσαν ως εγγύηση, ως εξασφαλίσεις δηλαδή, δάνεια. Που αυτό σημαίνει ότι τα δάνεια έχουν πληρωθεί. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή μας την κυρία Παπαγιανίδου, διευθύντρια πιστωτικού τμήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, ελέγχου δηλαδή των τραπεζών όσον αφορά των πιστώσεών τους, τα δάνεια, ότι εφόσον είναι ένα δάνειο, σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο κύριος Κασχανίων, του 2005, με τις κεφαλαιοποιήσεις και τις ανακεφαλαιοποιήσεις, έχει ενταχθεί και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ρευστότητας, εφόσον είναι μία από τις 4 συστημικές τράπεζες, και έχει πληρωθεί από τον μέτοχο, όπου μέτοχος είναι ο ελληνικός λαός και δει ο Έλληνας πολίτης. Οπότε ναι, έχουν πληρωθεί τα δάνεια αυτά ξεκάθαρα, το έχει ομολογήσει θεσμικά αρμόδια η κυρία Παπαγιανίδου της Τράπεζας της Ελλάδος, και εφόσον αυτά τα δάνεια έχουν μπει ως εξασφάλιση, δηλαδή ως εγγύηση, και έχει δημιουργηθεί ένας μηχανισμός που λέγεται Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με εγγύηση πάλι του ελληνικού δημοσίου, και το τονίζω κύριε Μίλωνα, με εγγύηση πάλι του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή ποιος είναι το ελληνικό δημόσιο? Είναι ένας μηχανισμός έξω από τον πολίτη? Όχι, εμείς όλοι οι Έλληνες πολίτες είμαστε. Ακριβώς. Αυτό θα επιμείνω να το λέω, διότι θα πρέπει να αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης ότι όταν μιλάει για δημόσιο είναι αυτός ο ίδιος. Είναι το σύνολο των πολιτών. Οπότε ο διαχειριστικός μηχανισμός του, που πολλοί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να τον φοβόμαστε, να μας κουνούν το δάκτυλο επικριτικά και επιδεικτικά μέσω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επί παντός επιστητού του βίου μας, είτε είναι επαγγελματικός, είτε είναι κοινωνικός, είτε είναι ευεμποριστικός, μας κουνούν το δάχτυλο επιδεικτικά, ειδικά τον τελευταίο καιρό στα πλαίσια της πανδημίας και αυτό που λένε εγκλεισμό, που αρέσκονται να το λένε lockdown, μας κουνούν το δάχτυλο αυτοί οι οποίοι εμείς τους τοποθετήσαμε στην θέση αυτή να κάνουν τι? Όχι να ορίσουν τη ζωή μας, αλλά να διοικήσουν τον πλούτο μας υπέρ των συμφερόντων των δικών μας. Ο πλούτος αυτός μπορεί να είναι γεωγραφικά σύνορα, μπορεί να είναι εθνικά χωρικά ύδατα, μπορεί να είναι ένα αέριος χώρος, μπορεί να είναι γης, πετρέλαια, μπορεί να είναι υδρογονάνθρακες, μπορεί να είναι διεθνείς συμβάσεις, πνευματικά δικαιώματα, και ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Αυτά τους βάλαμε και τους πληρώνουμε να διαχειριστούν. Έχουμε μπερδευτεί όμως λίγο και βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις 12 Μαρτίου του 2021, στις 12 Μαρτίου, στο β' μέρος των πρακτικών της Ολομέλειας της Βουλής, το επαναλαμβάνω για να το δούνε οι συμπολίτες μου, τα αδέλφια μου, οι συνέλληνες, στο β' μέρος λοιπόν, στις 12 Μαρτίου, στην Ολομέλεια, στα πρακτικά της Βουλής, στη συνεδρίαση αυτή, βλέπουμε τον κύριο Ζαβό, υφυπουργός Οικονομικών, να λέει ότι θα πρέπει επιτέλους το δημόσιο να απεμπλακεί, και όταν λέει δημόσιο αναφέρεται στο τάφι σίγμα, γιατί αυτό συζητούν, να απεμπλακεί επιτέλους, λέει, από το κομμάτι των ιδιωτικών τραπεζών και να μην εμπλέκεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια, ότι εμείς δώσαμε στις τράπεζες 586 δισεκατομμύρια με εγγύηση δική μας. Δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό ιδιωτικό που λέγεται Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, που δεν είναι δημόσιο, ξεκάθαρα. Ο νόμος 3864 που τον ιδρύει έχει
τροποποιηθεί 12 φορές μέχρι σήμερα και σήμερα είναι ένας άλλος νόμος, είναι ξεκάθαρα εκτός του δημοσίου τομέα, είναι ιδιωτικού δικαίου και λέει τι, ότι αυτή τη στιγμή ενώ οι τράπεζες, για να το κάνω έτσι απλοϊκά να το αντιληφθούμε όλοι γιατί είναι απλό, ας πούμε ότι τέσσερις άνθρωποι, οι τέσσερις τράπεζες, τέσσερις άνθρωποι έχουν δανειστεί κύριε Μιλωνά από εσάς με εγγύηση δική σας, με συγχωρείτε, δανείστηκαν 586 δισεκατομμύρια και εγγυηθήκατε εσείς για αυτούς και αυτοί όρισαν ότι μέσα σε 3 χρόνια θα αποπληρώσουν με τον τόκο τον οποίο συμφωνήσατε. Έρχεται αυτή τη στιγμή και λένε αυτοί ότι εγώ δεν πληρώνω. Στην περίπτωση ενός πολίτη, τι ακριβώς θα συνέβαινε κύριε Μιλωνά όσον αφορά το κομμάτι ότι εγώ δεν πληρώνω αλλά εγγυηθήκατε εσείς. Αυτός που τους δάνεισε τι θα έκανε? Θα πήγαινε εναντίον του εγγύητη, δηλαδή εμένα, και θα, ανάλογα τις υποθήκες που θα είχα βάλει, θα μου έπαιρνε το σπίτι και τα περιουσιακά στοιχεία που είχα βάλει σαν υποθήκη για το δάνειο, ως εγγυητής. Πολύ ορθά. Αυτό ακριβώς έγινε και στην περίπτωση τη δική μας. Τι έγινε? Δεν πληρώσαν οι τράπεζες, μετακύλησε στο εξωτερικό κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών, επαναλαμβάνω, το ιδιωτικό χρέος των τραπεζών μετακύλησε λόγω της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου στο εξωτερικό κατά κεφαλήν δημόσιο χρέος. Και έφτασε ο Έλληνας πολίτης, ακόμα και το νεογέννητο, να χρωστάει 47.000 κατά κεφαλήν, καθώς λένε αυτοί. Δεν τα λέμε εμείς, αυτοί τα λένε. 47.000 ευρώ κατά κεφαλήν. Και υπογράψαμε για 99 χρόνια παρέδοση εθνικής κυριαρχίας καθώς και της ασυλίας επί της εθνικής περιουσίας. Και εφόσον εμείς το υπογράψαμε και ο δανειστής το απέτησε από μας να συμβεί. Και έχουν έρθει όλοι αυτοί τώρα και κατασπαταλούν το ελληνικό δημόσιο με τις αποκρατικοποιήσεις. Μην νομίζετε ότι είναι για εξυγίαση του δημοσίου τομέα. Όταν κάτι έγινε με δημόσιο χρήμα, κύριε Μιλωνά, το πλήρωσα εγώ, εσείς και όλοι όσοι μας ακούν και άλλοι τόσοι. Και πολλοί από αυτούς δεν ζουν ακόμη και θα το πληρώνουν και οι επόμενοι. Εφόσον το πληρώσαμε εμείς, πώς είναι δυνατόν να εξυγιανθεί χαρίζοντάς το σε έναν ιδιώτη στο 2% της αξίας του? Μπορεί κάποιος εχέφρον άνθρωπος να μου το αναλύσει αυτό? Δεν θέλω να μου το εξηγήσει, θέλω να μου το αναλύσει εμπεριστατωμένα. Μπορεί? Οπότε κύριε Τζίτζιο. Οπότε, σήμερα κύριε Μιλωνά, έχουμε το τάφι σίγμα το οποίο αγόρασε, λέει, το κομμάτι των τραπεζών που οφείλουν γιατί δεν πλήρωσαν με μόλις 49,5 εκατομμύρια, ενώ εμείς μέχρι τότε τους είχαμε δώσει 286 και άλλα 300 τους δώσαμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Μέχρι όταν ιδρύθηκε το τάφι σίγμα τους είχαμε δώσει μαζί με τους τόκους 286 δισεκατομμύρια. Ξαφνικά τα 286 στήχιζαν 49,5. Και κατά παρέκκληση του εμπορικού δικαίου παρέβλεψαν ευνοϊκότερη οικονομική προσφορά του ίδιου του Αρτέμι Σόρα ύψους 100 δισεκατομμυρίων, δηλαδή τα διπλά, στο 100% της προσφοράς υποτίθεται του ελληνικού δημοσίου, του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ, που είναι ξεκάθαρα ένας μηχανισμός της οικογένειας Rothschild. Αυτό καταδεικνύει και το Διοικητικό του Συμβούλιο, αλλά... Οπότε ο πρόεδρός σας έκανε προσφορά για να αγοράσει το τάφι σίγμα. Ξεκάθαρα μέσα στην τελευταία απόφαση, την 5077 του 2019, για την περίοδο Μάιο-Ιούνιο του 2015, ξεκάθαρα όπου κατηγορείται ο ίδιος, αναφέρεται ότι είναι αθώος. Η μόνη διαδικασία που έχει κάνει εκείνη τη χρονική περίοδο ο Αρτέμις Σόρας είναι η πρόταση εξαγοράς του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς το ελληνικό δημόσιο. Οπότε στην κατηγορία απόπειρα απάτης κατά του ελληνικού δημοσίου αθώος, η μόνη κίνηση που έκανε προς το ελληνικό δημόσιο ο Αρτέμις Σόρας εκείνη την περίοδο είναι η προσφορά εξαγοράς του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ. Άρα η απόφαση απόρριψης είναι παράνομη. Είναι κακουργηματική, θα έλεγα, με βάση το εμπορικό δίκαιο, όταν έχεις δύο προσφορές και η μία είναι στο 100% της αξίας της άλλης. Αντιλαμβάνεστε ότι ενώ εσύ δίνεις ένα και εγώ δίνω δύο για να αγοράσω το ίδιο πράγμα και αυτός που το πουλάει επιλέγει εσάς, υπάρχει δόλος.
Οπότε, ενώ αγοράζει το τάφι σίγμα το κομμάτι των μετοχών και γίνεται πλειοψηφικός μέτοχος, υποτίθεται και στις 4, συγκεκριμένα στο κομμάτι της Πειραιώς λέμε ότι είναι περίπου στο 63,41%. Κύριε Τζίτζιο, παρακαλώ. Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά κοντά σας. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανιέρου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmothéase.com. Κυρίες και κύριοι, και πάλι μαζί με τον κύριο Στέργιο Τζίντζιο, όπου πριν το διάλειμμα μας ανέφερε το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης, ο κύριος Αρτέμις Όρας, είχε κάνει προσφορά για να αγοράσει το τάφι σίγμα, ένα γεγονός που δεν έχει ακουστεί καθόλου, δεν έχει προβληθεί καθόλου. Κύριε Τζίτζιο. Κύριε Μιλωνά, αυτό είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο με δικαστική απόφαση. Δεσμεύομαι σε μια επόμενη εκπομπή να αναλύσουμε ακριβώς την προσφορά του Αρτέμις Όρος όσον αφορά το τάφι σίγμα και να δούμε τι είναι αυτό το τάφι σίγμα που πολύ το ακούμε, πολύ λίγοι αντιλαμβανόμαστε τι ακριβώς είναι. Υποτίθεται λοιπόν στην περίπτωση της Πειραιώς έχουμε ένα πλειοψηφικό πακέτο αυτή τη στιγμή 63,41%. Αυτοί το λένε, δεν το λέμε εμείς. 63,41% αντιλαμβάνεστε για μια τράπεζα η οποία έχει πάρει πάνω από 177 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν έχει ρίξει στην αγορά cents όσον αφορά την πραγματική οικονομία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα υπέροχο ποσό. Και έχουμε τον κύριο Ζαβό αυτή τη στιγμή για να φτάσουμε ακριβώς στην αρχική τοποθέτηση. Τον κύριο Ζαβό να λέει στις 12 Μαρτίου στην Ολομέλεια της Βουλής ότι θα πρέπει, λέει, επιτέλους το τάφι σίγμα, το δημόσιο, να απεμπλακεί, λέει, από το κομμάτι των ιδιωτικών τραπεζών. Δηλαδή να κάνει τι? Ήδη να ενημερώσω όλους ότι η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο κομμάτι του τάφι σίγμα, το κομμάτι του τάφι σίγμα μόνο το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου έχει ζημίες 1,106 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τάφι σίγμα μόνο στο κομμάτι της Πειραιώς το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου του 2021 έχει 1,101 δισεκατομμύρια ευρώ ζημία. Και κανένας, κύριε Μιλωνά, δεν φέρει ευθύνες για όλα αυτά. Δηλαδή τα αναφέρουν μέσα στη Βουλή σαν να συζητάμε ότι δεν πέτυχε ο καφές μας το πρωί. Δηλαδή εκεί που πάω και ψωνίζω καφές, σήμερα δεν πέτυχε ο καφές, δεν μου τον έκανε καλό. Παρ' όλα αυτά όμως, κουνάμε το δάχτυλο στον Έλληνα πολίτη, ο οποίος παλεύει καθημερινά με ένα αντιφάγο φορολογικό σύστημα, με αντίξωες συνθήκες όσον αφορά να ανταπεξέλθει ο ίδιος με εγκλισμούς, πανδημίες, με φορολογικά μέτρα και μια κατάσταση η οποία είναι απόρριας όχι μόνο τον τελευταίο, είναι απόρρια όχι μόνο τον τελευταίο 10 ετών της ύφεσης, αλλά είναι μια απόρρια των τελευταίων 40 ετών τόσο οικονομικών, πολιτικών, πρακτικών, που εγώ θα τις πω κομματικές, όσο και φορολογικών, ασφαλιστικών, και κουνούν το δάχτυλο γιατί δεν μπόρεσε, λέει, να πληρώσει στο ακέραιο τις ασφαλιστικές του εισφορές ή δεν μπόρεσε να πληρώσει στο ακέραιο το 100% της προκαταβολής του φόρου για την επόμενη χρονιά. Ενώ οι ίδιοι με τις αποφάσεις τους κάθε μέρα βάζουν από μέσα, όπως λέμε, στην αγορά, δηλαδή ζημιώνουν το ελληνικό δημόσιο δισεκατομμύρια ευρώ. Για αυτούς δεν υπάρχει καμία ποινική ευθύνη. Ψηφίσανε και τον νόμο για ασυλία
στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών των ιδιωτικών οι ίδιοι ως βουλευτές έχουν ασυλία, θα πρέπει αυτοί δηλαδή μεταξύ τους να αποφασίσουν αν θα αρθεί η ασυλία κάποιου βουλευτή, έχουν δώσει ασυλία στα διοικητικά συμβούλια των ιδιωτικών τραπεζών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και ο υποδιοικητής αυτής έχουν και αυτή η ασυλία και μόνος που δεν έχει ασυλία μέσα στο κράτος του είναι ο Έλληνας πολίτης. Αλλά έχουν ασυλία όλοι αυτοί οι οποίοι διοικούν και μεταχειρίζονται τον πλούτο του. Αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο αποφασίζει ο κάθε Έλληνας να επιχειρήσει ή έστω να εργαστεί. Φαίνεται ότι πρέπει να έχουν ασυλία για να καλύπτουν τα εγκλήματα που κάνουν προφανώς. Το θέμα είναι να τα δει όλα αυτά ο Έλληνας πολίτης, γιατί όλα γίνονται μπροστά στα μάτια του. Ο πολίτης πού είναι, κύριε Μιλωνά? Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο πολίτης πού είναι? Εδώ έρχεται και κολλάει ακριβώς ο πρόεδρος της Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί αυτό που είχε πει μέσα από τον εγκλισμό του, που θα πω ότι ήταν μια πολιτική ομοιρία, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, στα δρόμενα τα πολιτικοκομματικά και στην περίπτωση της Ελλήνων Συνέλευσης καθαρά αμυγής πολιτική συμβαίνει, γιατί είναι ο πολιτικός φορέας εκπροσώπησης του έθνους των Ελλήνων και δεν είναι ένας κομματικός μηχανισμός που θέλει να διαχωρίσει τους Έλληνες με βάση μια ιδεολογία η οποία έχει αποτύχει, σοσιαλισμό, κομμουνισμό, καπιταλισμό, φιλελευθερισμό, νεοφιλελευθερισμό, ακροδεξιά κτλ. Είναι ξεκάθαρα μια ένωση των Ελλήνων πολιτών χωρίς κόμμα, δόγμα, χρώμα. Δεν έχει ξανασυμβεί λοιπόν πολιτικός αρχηγός να είναι προφυλακισμένος σε περίοδο προεκλογική, ενώ έχει δηλώσει σταθερή έδρα, είναι ο ίδιος υποψήφιος, δεν έχει οριστεί δικάσιμος, να είναι εγκλεισμένος ώστε να μην μπορέσει να κάνει προεκλογικό αγώνα. Οπότε μια ξεκάθαρα πολιτική ομοιρία του Αρτέμις Σόρα. Ενώ Ο νόμος προβλέπει ότι θα μπορούσε να κάνει ομιλίες. Βεβαίως, ξεκάθαρα. Θα μπορούσαν πολύ άνετα να δώσουν μια απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Μέσα στη χώρα δεν θα μπορούσε να πάει πουθενά, εφόσον αυτοί νομίζουν ότι ήταν επικίνδυνος φυγής. Να δώσουν ένα απαγορευτικό εξόδου από τη χώρα και να τον αφήσουν φυσικά να κάνει ομιλίες. Όχι να τον αφήσουν, είναι επιβάλλετο έστω να κάνει συνεντεύξεις μέσα στα κανάλια μαζικής, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ούτε αυτό συνέβη. Βέβαια, μέσα από τη φυλακή, μέσα από τον Κορυδαλό, είχε τάξει τότε στο καθεστώς. Η μόνη φορά που είναι αδόκιμος ο όρος, θα τον διορθώσω, είχε υποσχεθεί και το στήριξε πάνω στην δομή της Ελλήνων Συνέλευσης όσον αφορά τους τοπικούς οργανισμούς, ότι αυτή τη στιγμή δομεί πολίτες. Και τώρα που δομεί πολίτες, το καθεστώς θα έχει πλέον αντίπαλο. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να επιλαμβάνεται επί παντός επιστητού της πολιτείας, των κοινών, των αποφάσεων όσον αφορά τη δική του ζωή, των επόμενων γενεών, των παιδιών του, των εγγονών του, του πλούτου του, της εθνικής μας ασφάλειας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των γεωγραφικών συνόρων, χωρικών υδάτων και της αμυγούς σύστασης όσον αφορά την εθνολογική σύσταση της χώρας, όπου αυτή έχει φτάσει σε ένα σημείο να μοιράζουν αφιδώσει τα γένεια και να μπερδεύουν, να σιχιώνουν τον όρο επίκο, ηθαγενή, επίλυδα και να τα κάνουν όλα ένα συνοθήλευμα, θα έλεγα, αδόκιμων όρων. Κύριε Τζίτζιο, πώς μπορεί ο Έλληνας πολίτης να γνωρίσει την πολιτική και να γίνει ενεργός όταν κάνει δύο και τρεις δουλειές για να επιβιώσει? Αυτό είναι και το σχέδιο, κύριε Μιλωνά, η μέθοδος. Να δημιουργήσουμε τόσα πολλά προβλήματα στον Έλληνα πολίτη, ούτως ώστε να μην έχει χρόνο να ασχοληθεί με τα κοινά και να λέει «Δεν βαριέσαι εδώ, δεν μπορώ να ζήσω». Ναι, αλλά αδερφέ μου, εσύ που με ακούς τώρα, και απευθύνομαι σε εσάς, κύριε Μιλωνά, γιατί μέσα από εσάς μπορώ να δω στα μάτια όλους όσους αυτή τη στιγμή παρακολουθούν. Όλα τα αδέλφια μου, οι οποίοι βιώνουμε αυτή τη στιγμή ένα κοινό άδικο. Τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι πίνουμε δηλητηριασμένο με χλώριο και φθόριο νερό, τρώμε γενετικά τροποποιημένα μεταλλαγμένα προϊόντα. Συνεχώς τρώμε συσκευασμένα προϊόντα τα οποία έχουν ένα σωρό έψιλον, αλλά κατά τα άλλα αυτοί ενδιαφέρονται για την υγεία μας και μας επιβάλλουν πράγματα τα οποία πολλοί συνταγματολόγοι λένε ότι είναι αντισυνταγματικά, δεν τα λέω εγώ. Και φτάνουμε σε ένα σημείο όλοι αυτοί να είναι απέναντί μας και εμείς να λέμε τι? Ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ εγώ αυτή τη στιγμή με ποιον?
το κράτος, κύριε Μιλωνά, δεν είναι ένας μηχανισμός έξω από μένα. Αδελφέ μου, εσύ που με ακούς αυτή τη στιγμή, το κράτος είσαι εσύ. Η κρατεώτης, η δύναμη είσαι εσύ. Γι' αυτό κάθε 4 χρόνια, 3, 2, όποτε επιλέξουν αυτοί, σου ζητάνε εντολή. Γιατί την εντολή τη δίνεις εσύ ως κρατεώς. Και η κρατεώτητα περνάει σε αυτούς και αυτοί, έχοντας θεσμοθετήσει ένα νομιμοφανές σχέδιο, το οποίο λέγεται εκλογικός νόμος, δημιουργήσανε και την αντιπροσωπευόμενη δημοκρατία, και αυτοί με το πληρεξούσιο, με την κρατιότητα τη δική μας ως ιδιοκτήτες, γιατί να μας ζητάνε εντολή? Γιατί αυτοί είναι ανήμποροι να πάρουν από μόνοι τους εντολή. Δηλαδή μόνοι τους να πούνε ότι θα κάνουμε αυτό. Όχι. Θα πρέπει να έχουν πάρει ένα πληρεξούσιο από εμάς και να, ως αντιπρόσωποι, να αποφασίσουν αυτοί με τα δικά τους θέλω. Εδώ έρχεται και κουμπώνει η Ελλήνων Συνέλευσης και φωνάζει, καλεί όλους τους Έλληνες πολίτες να έρθουν και να επιληφθούν επί παντός επιστητού της πολιτείας τους. Να γίνουμε όλοι ένα σώμα. Δεν μας ενδιαφέρει τι πιστεύει, τι ψήφιζε, τι ψηφίζει. Δεν μας ενδιαφέρει αν μένει σε παλάτι, αν μένει σε καλύβα, αν μένει σε αστική περιοχή, αν μένει σε χωριό. Δεν μας ενδιαφέρει τι οδηγεί, δεν μας ενδιαφέρει τι τρώει. Μας ενδιαφέρει μόνο να τον ενδιαφέρει τι θα αφήσει στις επόμενες γενναίες. Να θυμηθεί τους προγόνους του που φωνάζανε αέρα, που φωνάζανε ελευθερία ή θάνατος, και όχι να με ψημυρεί αυτή τη στιγμή και να λέει την υγειά μας να έχουμε. Η ζωή δεν είναι το υπέρτατο αγαθό. Το υπέρτατο αγαθό είναι η ελευθερία. Γιατί χωρίς ελευθερία τι να την κάνεις τη ζωή, και οι σκλάβοι ζουν. Και τα όντα τα δίποδα ή τα τετράποδα ζουν. Ο άνθρωπος όμως, απαραίτητο θετικό του είναι να είναι ελεύθερος. Οπότε, ελευθερία λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα, συστράτευση, συνένωση. Η στρατηγική που έχει θέσει ο Αρτέμης Όρος ως πρωτεγράτης αυτού του σχεδίου και συνεχώς ακούραστος και αδίστακτος εργάτης αυτού του στόχου και του σκοπού, έχει μεταλαμπαδεύσει σε ικανούς ανθρώπους, οι οποίοι συστρατεύονται συνεχώς τους τοπικούς οργανισμούς Ελλήνων Συνέλευσης και επιλαμβάνονται επί παντός επιστητού της πολιτείας τους. Θα πρέπει να μάθουν όλοι αυτοί που τόλμησαν και διοίκησαν την Ιερή Ελλάς ότι δεν είναι απροστάτευτη. Έχει εδώ τα παιδιά της, αυτοί είμαστε εμείς, δεν θα αφήσουμε τη μάνα μας απροστάτευτη στους διεθνείς καιροσκόπους έσω και έξω της χώρας και θα πολεμήσουμε να την πάρουμε πίσω. Και αυτό γίνεται με νόηση, γίνεται με συνοχή, με συστράτευση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι να δουν την περίπτωση της Ελλήνων Συνέλευσης όπως είναι πραγματικά, ως τον μονόδρομο της απελευθέρωσης όλων των Έλληνων ανθρώπων, εντός και εκτός αυτής της γεωγραφικής θέσης που αυτοί λένε Ελλάδα, ενώ Ελλάς είναι όλος ο πλανήτης Γαία Δήμητρα. Κύριε Τζίτζιο, είσαστε ξεκάθαρος. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη. Ήταν τιμή μου, κύριε Μιλωνά, και χρέος μου. Θα τα πούμε φυσικά σε επόμενη εκπομπή. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Δύναμη και φως σε όλους τους Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Στέριος Τζίτζιος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στον Ομό Σερών. Καλή συνέχεια σε όλους.